Η μάχη θα δοθεί και επιστημονικά και τεκμηριωμένα και συλλογικά και με όλους τους φορείς. Ο Μενέλαος Μποκέας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο Δήμος Μαλεβιζίου με το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς η μάχη για ενεργειακά ζητήματα θα δοθεί και σε επιστημονικό επίπεδο. Με το Πολυτεχνείο Κρήτης σήμερα ξεκινάμε μια πολύ σημαντική συνεργασία, η οποία θα εξελιχθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα εξειδικευτεί. Το Πολυτεχνείο θα είναι ένας διαχρονικός, συνεπής και σταθερός εταίρος σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, τα ενεργειακά, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους επενδύσεις, τέτοιου είδους έργα, σε κάθε περίπτωση μπορεί να έχουν σίγουρα θετικές επιπτώσεις, όπως είναι η σύνδεση του Μεγάλου Καλωδίου, που προφανώς κάνει ανεξάρτητα ενεργειακά την Κρήτη, αλλά υπάρχουν και περιοχές όπως είναι ο Δήμος μας, που θα σηκώσουν μεγάλο φορτίο. Μας κάλεσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου για ένα θέμα ιστορικό, θα έλεγα, για την Κρήτη. Εγώ είμαι 30 χρόνια εδώ στα Χανιά και το θέμα αυτό ήταν πάντα στην ατζέντα όλων των Δήμων και της περιφέρειας Κρήτης. Οπότε με τη συνεργασία του συνεργάτη μου, του κύριου Πέτρου Ασμαριανάκη, βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο και αποφασίσαμε να είμαστε βοηθοί τόσο στο έργο της διασύνθεσης αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία αφορούν το Δήμο Μαλεβιζίου. Τα ενεργειακά ζητήματα μπαίνουν δυνατά στο κάδρο του Δήμου Μαλεβιζίου, ο οποίος χαράζει την ενεργειακή στρατηγική του τόσο στο πλαίσιο του έργου της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνθεσης Κρήτης Αττικής, όσο και συνολικά ως ενεργειακού κόμβου στο μέλλον. Η σύνδεση του Μεγάλου Καλωδίου έρχεται για να κλείσει τα λινοπεράματα. Εμείς θέλουμε λοιπόν το Μεγάλο Καλώδιο και η επιστημονική τεκμηρίωση του Πολυτεχνείου να μας φωτίσει τα σημεία εκείνα που ενδεχομένως μέχρι σήμερα δεν έχουν φωτιστεί, να μας δώσει την πληροφορία που χρειαζόμαστε ως Δήμος για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Μεγάλο Καλώδιο, με κύρια, ας πούμε, διαμάχια εντός εισαγωγικών το σταθμό μετατροπής στη Δαμάστα. Θα έρθει το καλώδιο όπως και να έχει. Αλλά πρέπει να δούμε τι συνέπειες έχει στην περιοχή, στη γεωργία, στο περιβάλλον, όλα στις κοινωνικές εδώ δομές και όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσει μια επιτροπή από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Στο μικροσκόπιο θα μπουν ζητήματα που απορρέουν από την υλοποίηση της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, ο οποίος θα δώσει πλέον τη μάχη επιστημονικά και τεκμηριωμένα και στο ζήτημα της χωροθέτησης του σταθμού μετατροπής στην περιοχή της Κορακιάς. Επομένως, εμείς πρέπει άμεσα να έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα σας κρύβω ότι η προτεραιότητά μας είναι ο σταθμός μετατροπής.